Ότι έχουμε έρθει στην πιο έτσι, σημαντική, κατά τη γνώμη μου, στιγμή της απόψινής εκπομπής. Προσεγγίσαμε μία κυρία. Επειδή έχω ασχοληθεί και στο παρελθόν αρκετές φορές και στο ρεπορτάζ, αλλά και μέσα από εκπομπές και μέσα από αυτήν την εκπομπή με την κακοποίηση, μία πολύ ιδιαίτερη περίπτωση μίας κυρίας που βίωνε τον εφιάλτη για πάνω από 20 χρόνια. Μητέρα δύο παιδιών που βίωσε ξυλοδαρμούς, ακόμα και στην περίοδο της εγκυμοσύνης της. Η φωνή της είναι αλλοιωμένη, όπως και η εικόνα της. Θέλω να την παρακολουθήσετε με προσοχή, γιατί αυτή η κυρία εκπροσωπεί το σύνολο των ανθρώπων που έχουν βιώσει αυτόν τον εφιάλτη. Γιατί οι ιστορίες πάνω κάτω είναι όλες οι ίδιες. Βεβαίως, να πω ότι η συνέντευξη ήταν πολύ μεγαλύτερη. Για ευνόητους λόγους, εμείς την κάναμε μικρότερη, για να μην υπάρξει ούτε ένα στοιχείο που θα μπορούσε να φωτογραφίσει την ταυτότητά της. Πάμε να δούμε τη συνέντευξη. Έχω παντρευτεί από μικρή, με προξενιό. Μου άρεσε ο άντρας μου, δεν μπορώ να πω. Αλλά μετά που θα σας αρχινήξω, μετά που παντρευτήκαμε, έμεινα έγκυος. Και έπινε και πίνει ακόμα και κάτι έγινε με την παρέα του, δεν της είχα προσφέρει αυτό που με είχε ζητήσει να ψήσω παραπάνω φαΐ, να σας πω δεν θυμάμαι κάτι και με έδιρε, ήμουν έγκυος τότε το παιδί μου, 5 μηνών, δεν θυμάμαι να σας πω ακριβώς. Και μετά από λίγο μου λέει εγώ σ' αγαπάω και εγώ σε λατρεύω, ενώ με είχε δει πριν. Σας έδερε λοιπόν ενώ ήσασταν έγκυος στο παιδί σας. Να υποθέσω ότι αυτή η διαδικασία του ξυλοδαρμού, το διαδικασία το βάζω σε εισαγωγικά βεβαίως, ακολούθησε πολλές φορές η ίδια σε όλα αυτά τα 30 χρόνια της συμβίωσης μαζί του. Ναι. Ναι. Και μετά μπροστά στα παιδιά, αλλά η κόρη μου και ο γιος μου έχουν βιώσει πάρα πολλά. Η κακοποίηση περιοριζόταν σε εσάς ή έφτασε στο σημείο να χτυπάει και τα παιδιά? Σε μένα, ευτυχώς μόνο σε μένα. Ευτυχώς μόνο σε μένα λέτε. Και θέλω να μου περιγράψετε τι νιώθατε όλα αυτά τα χρόνια. Μετά από 30 ολόκληρα χρόνια ζητάτε βοήθεια. Ήταν φόβος όλο αυτό το οποίο συνέβαινε στον ψυχικό σας κόσμο που σας εμπόδιζε να μιλήσετε? Ναι, και τώρα ακόμα τον έχω. Φόβο. Θέλετε να μας περιγράψετε λίγο αυτόν τον φόβο? Πώς εξελίσσεται αυτός ο φόβος? Ήμουνα υπό και πάντα άκουγα τι έλεγε αυτός, όχι εγώ. Ενώ τώρα κοιμάμαι και τσακώνομαι και μιλάω εγώ, όχι αυτός. Είστε και θυμωμένοι, πολύ σας έχει βγει θυμός, είστε θυμωμένοι με τον εαυτό σας. Είστε θυμωμένοι με τον εαυτό σας γιατί τελικά βρήκατε τη δύναμη μετά από 30 ολόκληρα χρόνια να ζητήσετε βοήθεια. Ναι. Πώς την πήρατε αυτή την απόφαση? Γιατί είδα τα παιδιά μου και μεγαλώσανε, τα είχα φέρει στο σημείο που ήθελα εγώ, βρήκα δουλειά, στάθηκα στα πόδια μου, και πήρα την απόφαση γι' αυτό. Επειδή έχω δουλειά, να ζήσω τα παιδιά μου και τίποτα άλλο. Από τη στιγμή που ζητάτε βοήθεια, οι ενοχλήσεις συνεχίζονται? Ναι, από και σήμερα σύζυγος. Ακόμα. Και σήμερα. Δηλαδή υπάρχουν απειλές? Μέσω παιδιών, ναι. Παίρνει τα παιδιά και τους λέει. Και μετά με παίρνουν τα παιδιά και μου λένε. Εννοείται ότι τα παιδιά με υποστηρίζουν. Η οικογένειά σας, και δεν αναφέρομαι στα παιδιά σας, η οικογένειά σας, οι γονείς σας, τα αδέλφια σας αν έχετε, γνώριζαν όλα αυτά τα χρόνια αυτό που βιώνατε? Όχι. Δεν το μοιραστήκατε ποτέ αυτό με την οικογένειά σας? Όχι. Για ποιο λόγο? Φοβόμουν. Φοβόσασταν γιατί πιστεύατε ότι δεν θα σας βοηθήσει η οικογένειά σας? Υπάρχει και αυτή η άποψη ότι μείνε στο σπίτι σου για να μην υπάρξει διαπόμπευση, για να μην γίνουμε ρεζίλοι στην κοινωνία? Είναι όχι, θα με βοηθούσαν όπως με βοήθησαν και τώρα ακόμα με βοηθάνε. Απλώς εγώ φοβόμουν. Δεν μου έβγαινε αυτό.
ο συγκεκριμένος άνθρωπος ήταν ένας άνθρωπος που ως εικόνα αποτύπωνε ότι έχει μια επιθετική συμπεριφορά ή έξω έδειχνε την εικόνα ενός καλού συζύγου και πατέρα? Αυτό. Έξω έδειχνε ότι ήταν καλός πατέρας, καλός σύζυγος εισαγωγικά, γιατί όταν πηγαίναμε κάπου σας έκανε σας παρέα και όταν γυρίζουσα την πλάτη εμένα πάντα με υποβίβαζε, με είχε σκουπίδι. Πάντα ήμουν ένα σκουπίδι. Πόσες φορές την εβδομάδα μπορεί να βιώνατε την σωματική κακοποίηση, γιατί η συναισθηματική κακοποίηση νομίζω ότι είναι μια κακοποίηση 30 ετών. Κάθε μέρα. Κάθε μέρα. Όχι κακοποίηση, απλώς κάθε μέρα με το στόμα. Όταν έπινε και κάτι χατήρ δεν του έκανα στην παρέα πάνω, τότε έτρωγα ξύλο. Οι ξυλοδαρμοί πότε άρχισαν να πυκνώνουν? Αμέσως. Να πυκνώνουν μετά που είχα τα δύο μου παιδιά. Πόσες φορές τα παιδιά σας είδαν αυτή την κατάσταση? Δεν θυμάμαι τις φορές. Τα παιδιά μπορεί να θυμούνται, εγώ όχι. Ένα βράδυ, καλή ώρα σας σήμερα, ήρθε η παρέα να φάμε, να πιούμε. Εγώ επειδή είναι άντρες, ήταν άντρες, δεν ήθελα να καθίσω. Και έπαιρνα τα παιδιά μου και πηγαίναμε στο δωμάτιο και τα έβαζα να κοιμηθούνε, παίζαμε αναλόγως τι θέλαν τα παιδιά. Μετά που κοιμότανε, μετά που φεύγανε η παρέα μετά τις 12 που έφευγε, ως συνήθως, μου έλεγε, έβρισκε κάτι. Το τραπέζι δεν το διαρμίσεις τώρα, θα το διαρμίσεις τώρα, κάτι θα έβρισκε και αρχινούσε. Και φώναζε και φώναζα μετά κι εγώ. Και μετά αρχινούσε. Και ξυπνούσε τα παιδιά και βιώναμε όλοι μαζί το πόλεμο. Τι ακριβώς δηλαδή έκανε? Με έδερνε, μου τραγούσε τα μαλλιά, μου έπαιζε στη μούρη και μου άγγιζε τη μύτη ή με έβαζε κάτω και με χτυπούσε. Με πετούσε στα κρεβάτια. Είχατε βιώσει και βιασμό? Δεν ξέρω. Αν ήταν μετά από όλο αυτό, μετά γίνεται και αυτό. Ζητήσατε ποτέ βοήθεια ιατρική, δηλαδή μετά από ένα ξυλοδαρμό φτάσατε, σας μετέφερε κάποιος σε ένα νοσοκομείο ή να ζητήσετε εσείς βοήθεια μόνοι σας? Όχι, από ένα νοσοκομείο? Όχι, απλώς με μπλάβιζε. Ήμουν μπλά, μόνο μπλε. Και να υποθέσω ότι μετά αποφεύγατε να βγείτε έξω για να κρύψετε κι εσείς η ίδια το πρόβλημα που βιώνατε μέσα στο σπίτι σας. Έκανε κρύο, πολύ κρύο. Οι γείτονες, η κοινωνία, οι άνθρωποι που μένουν δίπλα σας. Σε όλες τις πόλεις υπάρχουν άνθρωποι που μπορούν να αντιληφθούν. Ναι, είχα σχέση με τη γειτόνισσα. Το έβλεπε. Δεν μπορούσε να μιλήσει, φοβόταν. Πριν από λίγο καιρό έγινε ένα έγκλημα εδώ, στην Κρήτη, στο Ηράκλειο. Ναι, και θυμήθηκα εμένα, γιατί θα ήμουν κι εγώ εκεί, αν καθόμουν λίγο ακόμα. Πώς παίρνετε την απόφαση μετά από 30 χρόνια συμβίωσης να ζητήσετε βοήθεια? Γιατί στάθηκα στα πόδια μου. Και αυτό. Δεν ήθελα άλλο να ζω αυτό. Ναι, μου είχαν πει για τις κακοποιημένες γυναίκες. Και εκείνες τις τελευταίες μέρες τις έπαιρνα τηλέφωνο, να είναι καλά. Και μου λέγανε τι θα κάνω. Και περίμενα αυτό το... Αυτό περίμενα να ξανασυνήσει. Που ήθελε λίγο. Και είχε βρει αιτία πολλά και μου έπαιξε μία στη μούρη και έφυγα. Πηγαίνοντας λοιπόν στον ξενώνα κακοποιημένων γυναικών, αντιλαμβάνεστε ότι υπήρχαν άνθρωποι που θα μπορούσαν να σας λυτρώσουν από αυτόν τον εφιάλτη, τον οποίο τον βίωναν και τα παιδιά σας, πολύ νωρίτερα από τα χρόνια που ζούσατε με αυτόν τον άνθρωπο. Είπατε νωρίτερα ότι θυμώσατε κυρίως με τον εαυτό σας. Πώς είναι σήμερα η ζωή σας? Ηρεμή. Πάω σπίτι μου και δεν ακούω τίποτα. Ούτε να διαταγές τίποτα. Θέλω ηρεμία. Σας βγήκε ποτέ θυμός, ακόμα και γενικότερα,
για το ανδρικό φύλο, ότι όλοι οι άντρες λειτουργούν έτσι. Mm-hmm. Δεν τους θέλω. Αυτούς τους, δηλαδή, μπορεί να μιλάω με έναν άντρα και λέω τώρα τι κάνει. Αλλά απλώς μόνο να μιλάμε, τίποτα άλλο. Είναι το μήνυμα που θέλετε να στείλετε σε μια γυναίκα που τώρα που μιλάτε μπορεί από το σπίτι της να βιώνει ακριβώς το ίδιο πράγμα, ακριβώς τον ίδιο εφιάλτη που βιώσατε και εσείς? Είναι λάθος να κάθεσαι να τρως ξύλο. Πρέπει με τη μισή φορά που θα φας να φύγεις. Φύγε. Είσαι λάθος. Εγώ αυτό έκανα. Λάθος. Όχι να κάθεσαι να σε δέρνουνε. Αν είχατε απέναντί σας αυτή τη στιγμή τα παιδιά σας, τι θα θέλετε να τους πείτε? Τους το έχω πει. Όχι να σε δείρνουνε. Ούτε με το στόμα. Όχι με τη σιέρα. Ποτέ. Και να μην πίνουνε. Μπορούν να μπίνουν οι άντρες και οι γυναίκες. Τι είναι για σας αυτοί οι άνθρωποι που σας βοήθησαν στον ξενών ακροποιημένων γυναικών? Είναι αγγέλη. Και νομίζω ότι αυτή η συγκλονιστική ιστορία, υπάρχουν και άλλες λεπτομέρειες που για ευνόητους λόγους δεν τις παρουσιάζουμε, γιατί ναι, μεν οι ιστορίες όλες είναι πανομοιότυπες, υπάρχουν όμως και κάποια στοιχεία, κάποια λεπτά στοιχεία που θα μπορούσαν να φωτογραφίσουν, τουλάχιστον στο κοντινό κύκλο κάθε θύματος, την ταυτότητά του. Με απόλυτο σεβασμό σε αυτήν την εκπομπή, διαχειριστήκαμε τη συγκεκριμένη συνέντευξη. Μιλήσαμε αρκετή ώρα με την συγκεκριμένη κυρία, που απόψε έκανε ένα μάθημα ζωής. Και σας βλέπω, κυρία Παχιαδάκη και κυρία Γερακάκη, αλλά κοιτάζω εσάς, όση ώρα μιλούσε η κυρία, κλαίγατε.